Γεια σας φίλοι μου, είστε στο κανάλι Τζίμις 31 και Παύλος. Πάμε να σας πούμε ποιος είναι τελικά ο παίκτης που αποχωρεί σήμερα, 23 Δευτέρου. Πριν όμως περάσουμε στο βίντεο, για να έχεις έγκαιρα και στην ώρα του τα spoiler, κάνε ένα like και μια εγγραφή. Πέμπτη σήμερα, 23 Δευτέρου, τέλος ασυλίας, τέλος έβαθλο επικοινωνίας και πάμε για αποχώρηση. Τέσσερις είναι οι υποψήφοι, τρεις από την κόκκινη ομάδα και ένας από την μπλε. Πάμε όμως να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Κυριακή, πρώτη ασυλία, ο πρώτος υποψήφιος από την κόκκινη ομάδα ήταν ο Κώστας Παπαδόπουλος. Δευτέρα, δεύτερη ασυλία και οι μπλε σαν ετοιμένοι πάνε στο Συμβούλιο του νησιού για να δώσουν το δεύτερο υποψήφιο που δεν είναι άλλη από τη Μελίνα Μεταξά. Και πάμε στη τρίτη και τελευταία ασυλία, όπου χάνουν οι κόκκινοι και βγάζουν δύο υποψηφίους προς αποχώρηση. Τον Γιώργο Κόρομη και την Αφροδίτη Σκαφίδα. Άρα οι τέσσερις υποψήφοι για αυτή την εβδομάδα είναι ο Κώστας Παπαδόπουλος, η Μελίνα Μεταξά, ο Γιώργος Κόρομη και η Αφροδίτη Σκαφίδα. Και ο παίκτης που δεν τα κατάφερε και αποχωρεί σήμερα, 5η, 23 Δευτέρου, είναι ο Κώστας Παπαδόπουλος. Ο Κώστας Παπαδόπουλος είναι ο παίκτης που αποχωρεί οριστικά από το Survivor All Star. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο φίλοι μου, μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή και εμείς τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!